Κύριε Μαργαρίτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς είναι πολύ άσχημες οι στιγμές που περνάμε σαν Ελλάδα. Αυτό έτσι που έγινε, ή δεν γίνεται σε πόλεμο τόσους νεκρούς τόσο ξαφνικά. Αυτό ακριβώς. Έχει μείνει πόσος κόσμος στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δυστυχώς, κυρία Μαύρο, είναι πόσος κόσμος στο δρόμο. Ναι. Ευτυχώς ο Έλληνας έχει μέσα του ακόμη, έχει μέσα του αυτό να βοηθήσει στον άνθρωπό του. Έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ. Έχουν μαζευτεί πολλά τρόφιμα, αρκετά προϊόντα. Mm-hmm. Σε αυτό θέλω να πω ότι όλοι, να ευχαριστήσω προσωπικά το καθένα που έφερα, τον καθένα που κοινοποίησε αυτό, mm-hmm, μέσα από το Facebook, από το Viber, από παντού. Ήταν τεράστια κινητοποίηση. Mm-hmm. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα μαζεύουμε, mm-hmm, για να φύγει η πρώτη. Μέχρι λοιπόν Παρασκευή μεσημέρι στις 2, να πούμε, ή αργότερα. Ναι. Μέχρι τις 2-3 η ώρα θα τα συσκευάσουμε. Ναι. Θα τα πάρει η ΕΦΑΝ, ο Άγιος Χριστόφορος, να τα μεταφέρει δωρεάν στην Αθήνα. Μάλιστα. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το Τμήμα Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας εκεί, για να το γίνει η διανομή, γιατί οι Δήμοι αδυνατούν αυτή τη στιγμή. Μπορεί οι Δήμοι να λένε ότι αδυνατούν για τρόφιμα, αλλά έχουμε βρει το Τμήμα Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, η οποία το έχει αγκαλιάσει και προχωράει και θα κάνει όλη τη διανομή. Μάλιστα. Και γιατί οι δομές εκεί λειτουργούν σε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, έτσι. Μάλιστα, ναι. Αλλά είναι το Τμήμα Κοινωνικής Μέρημνας. Βεβαίως, ναι. Και πρόνοιας. Ναι, το αρμόδιο τμήμα. Μπράβο. Ξέρετε, αυτό είναι τώρα, ότι όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν και είδατε ότι γινόταν ένας πανικός που στην αρχή υπήρχε μια δυσκολία στο να κατανεμηθούν αυτά, πού θα πάνε, ναι, όλα αυτά, πώς θα διανεμηθούν όλα αυτά. Και εγώ αυτό που εύχομαι είναι πραγματικά όλα αυτά να φτάσουν στους αποδέκτες τους, κύριε Μαργαρίτη. Σωστά. Και όχι να μείνουν σε αποθήκες, καταλάβατε. Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει και αυτό, με την έννοια ότι υπάρχει η δυσκολία, γιατί εκεί τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα στους Δήμους. Έχουν να κάνουν καταγραφές. Βέβαια. Γι' αυτό εμείς, σαν περιφέρεια, και ήρθε και κεντρικά. Και πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Ο κ. Ζονταρίτης, mm-hmm, το έδωσε την εντολή. Πάμε στο Τμήμα Κοινωνικής Μέρημνας. Έκανε την επικοινωνία με την περιφέρεια Αττικής για να μοιραστούν από εκεί τα τρόφιμα. Mm-hmm. Οι Δήμοι ουσιαστικά δήλωσαν ότι αδυνατούμε. Βέβαια. Έτσι λοιπόν πολλοί κόσμοι έμειναν πίσω χωρίς να φέρει στην αρχή τρόφιμα. Ναι. Αλλά μετά έχουμε αρχίσει, γίνεται η ενημέρωση ότι παρακαλώ βοηθήστε όλοι, φέρτε ό,τι μπορείτε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νησί που ζει από τον τουρισμό. Ζει από τον κόσμο εκεί ο οποίος καεί και αλλάσκεται. Αυτό είναι συνάνθρωποι μας. Θέλετε πράγματα να πάμε. Mm-hmm. Όλοι. Mm-hmm. Να γεμίσουμε το πρώτο φορτηγό, να προχωρήσουμε. Βέβαια. Δεν μου λέτε να ρωτήσω το εξής. Παρακαλώ. Οι επαγγελματίες που έχουν κάποια στις αποθήκες τους, όπως πιθανώς οι ξενοδόχοι, κάποιες πετσέτες, κάποια σεντόνια που μπορεί να χρειάζονται, ανταποκριθήκαν. Θα σας πω κάτι το οποίο φέρνουν οι επαγγελματίες. Ναι. Φέρνουν σαμπουανάκι, κάτι που είναι πάρα πολύ έξυπνο. Βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή σαμπουανάκι μικρό, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα μικρή. Ναι. Αυτά φέρνουν, τα οποία είναι πάρα πολύ έξυπνα. Δεν είναι μόνο το τρόφιμο. Βέβαια. Δεν είναι μόνο, είναι και τα είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα ένα σαμπουανάκι, σαπούνι, το χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Πολύ σημαντικό και αυτό και έξυπνο, γιατί είναι και λειτουργικό στις καταστάσεις. Για παράδειγμα, χυμή. Χυμή, νερά λέμε, εμείς δεν μαζεύουμε νερά. Τους λέμε όχι στα νερά, γιατί νερά πηγαίνουν από άλλες περιοχές που είναι πιο κοντά. Μεγάλες ποσότητες, ναι. Αλλά ναι, μεγάλες ποσότητες. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε τώρα από εδώ να φέρουμε νερό το οποίο έρχεται από πάνω. Αλλά χυμούς, άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Όχι μόνο μακαρόνια, κονσέρβες κτλ. Ναι. Και αυτά χρειάζονται. Mm-hmm. Αλλά. Μάλιστα. Και αυτό το μήκος. Είναι σημαντικό. Ρούχα, τα οποία μπορεί να είναι διπλωμένα, να είναι έτοιμα καθαρά για να τα δίνουμε κατευθείαν. Είναι και αυτή η μεγάλη ανάγκη σε ρουχισμό. Ναι. Φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και έφυγαν με ό,τι φορούσαν. Ξέρω κόσμο, εμένα υπήρχε υπάλληλός μου στο ξενοδοχείο, όπου κάει και ολοσχερό στο σπίτι του παιδιού. Mm-hmm. Είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Mm-hmm. Οι γονείς του τελευταία στιγμή κατάφεραν και γλίτωσαν. Mm-hmm. Του λέω υγεία παιδί μου και μη σε νοιάζει. Σωστά. Θα το φτιάξει ξανά το σπίτι σας. Σωστά, σωστά. Ήταν η πρώτη κατοικία, δεν είναι εξοχική κατοικία, ήταν εκεί έμενε. Η κύρια κατοικία, μάλιστα. Η κύρια κατοικία, το γραφείο του πατέρα του ολοσχερός. Μάλιστα. Είναι από την Άξο.
Δεν είναι από την Άξο, ήταν εδώ όλο το χειμώνα. Εργαζόταν, μάλιστα. Εργαζόταν εδώ. Ναι, ναι. Είναι αυτές όλες οι καταστάσεις τραγικές που περνούν όλοι οι άνθρωποι. Και βέβαια έχουμε και Κυκλαδίτες, έχουμε και ανθρώπους από την Άξο και από την Πάρο και από τη Σαντορίνη. Βέβαια, βέβαια. Κύριε Μαργαρίτη, ήταν πολύ σημαντική και η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, όπως και στη συνέχεια πολλών δήμων, σχεδόν όλων νομίζω, για την αναβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων το τριήμερο του Εθνικού Πένθους. Είναι εθνικό πένθος. Βέβαια. Εκεί η σημαία είναι εθνικό πένθος αυτό. Βέβαια. Είμαστε σε πόλεμο. Μα έτσι κι αλλιώς. Τέτοια θύματα μόνο πόλεμος. Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Πείτε μου ποιος δεν αισθανόταν ότι είχε πένθος από την πρώτη στιγμή. Δεν ήταν ανάγκη, θέλω να πω, να κηρυχθεί. Μάλιστα, εγώ έλεγα ότι καλά ακόμα να κηρυχθεί εθνικό πένθος. Περίμενα ότι από τους πρώτους 10-20 νεκρούς έπρεπε να κηρυχθεί. Γιατί όλοι ήμασταν συγκλονισμένοι και αυτό βιώναμε, το βιώναμε ο ένας και ο άλλος, όλοι μαζί βιώναμε πένθος. Και νομίζω ότι θα αργήσουμε πολύ να συνέλθουμε. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να συντονιστούμε ώστε την επόμενη φορά να υπάρχει ενημέρωση. Έτσι. Η ενημέρωση τελικά είναι το νούμερο ένα. Mm-hmm. Να υπάρχει ενημέρωση προς τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος σε αντίστοιχες περιπτώσεις τι γίνεται. Και όχι μόνο ο κόσμος, να ξέρουν και οι αρχές τι πρέπει να κάνουν. Ναι, ήδη είδα για τον κόσμο ότι η πολιτική προστασία εξέδωσε ένα μήνυμα τι πρέπει να κάνει κανείς αν δει να πλησιάζει φωτιά στο σπίτι του και το οποίο παίζεται ήδη στα τηλεοπτικά δίκτυα. Αλλά ναι, να που έπρεπε αυτό. Ακριβώς, έπρεπε αυτό να υπάρχει. Πώς όταν πηγαίναμε στο σχολείο μας λέγανε για το σεισμό, για το σεισμό. Θα καθίσει εκεί, θα κάνεις αυτό. Ακριβώς. Η πυρκαγιά είναι πιο σημαντικό. Ακριβώς. Είναι ακόμα το εξίσου σημαντικό. Εξίσου. Ενώ υπάρχουν, ας πούμε, γιατί δεχόμαστε πολλές φορές ισχυρές ροχοπτώσεις, μην κοιτάτε τώρα που περνούμε περίοδο ανομβρίας, αλλά είδατε ότι παλιότερα υπήρχαν για το τι να γίνει, για τις πλημμύρες κλπ. Για τη φωτιά δυστυχώς δεν υπήρχε έτσι πιο πλατιά ενημέρωση όπως θα έπρεπε να υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς λοιπόν μέχρι αύριο 2 το επαναλαμβάνω. Εμείς μέχρι αύριο το μεσημέρι στο πρώην ΠΙΚΠΑ εκεί στην περιοχή που βρίσκεται το δεύτερο δημοτικό. Ναι, ναι. Μαζεύουμε τρόφιμα. Ναι. Είναι το πρώην γραφείο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Που το ήταν το τμήμα συγκοινωνιών εκεί. Το τμήμα συγκοινωνιών, ναι, ναι. Μπράβο, για να καταλάβει ο κόσμος ό,τι μπορεί ο καθένας ας φέρει. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Μάλιστα, και είπαμε ότι προσφέρει και τη δωρεάν μεταφορά. Δωρεάν μεταφορά ο Άγιος Χριστόφορος, η ΕΦΑΝ. Η ΕΦΑΝ. Και είναι πολύ σημαντική και αυτή η συνεισφορά. Δεν ξέρω αν κάτι ακόμη έχετε να... Ήταν πρωτοβουλία τους με το που ανακοινώσαμε αυτό, μας πήραν τηλέφωνο και μας λένε εμείς θα μεταφέρουμε τα πράγματα δωρεάν. Μπράβο τους, μπράβο τους. Πριν ναι. ασχοληθούμε να δούμε, δεν είχαμε σκεφτεί καν πώς θα πάνε. Ναι, ναι. Εμείς θα τα μεταφέρουμε δωρεάν, μην ανησυχείτε. Μάλιστα, θα τα μαζέψουμε πολύ και ωραία. Θα μεταφέρουμε. Πολύ ωραία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον εισπράτεται από τους επισκέπτες να έχουν ευαισθητοποιηθεί και εκείνοι από την πλευρά τους με από, την από, έννοια... Συγγνώμη, γιατί κάνε... Λέω, επειδή ασχολείστε και με τον ξενοδοχειακό κλάδο, ναι, και ναι, τον τουρισμό... Ναι, ναι, όχι, έχουν ευαισθητοποιηθεί. Η Ένωση Ξενοδόχων ήδη έχει... Όχι, λέω, ναι, λέω και για τους επισκέπτες. Τι εισπράτεται από τους ξένους επισκέπτες κυρίως. Φανταστείτε, ήρθε χτες επισκέπτης και μου λέει να σας δώσω χρήματα να αγοράσετε ό,τι τρόφιμα χρειαστεί να τα στείλετε. Μάλιστα, μάλιστα. Επισκέπτης του ξενοδοχείου, ναι, ναι, ο οποίος ναι. ήταν από την άλλη μεριά του πλανήτη, Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Ναι. Και μου λέει να βοηθήσουμε κι εμείς με το που το άκουσαν, είναι εκείνοι πιο πιστοποιημένοι από εμάς. Βέβαια. Ξέρουν από τις καταστάσεις, ζουν συνέχεια τις καταστάσεις. Φυσικά, φυσικά. Ναι, αυτό εισπράττω και εγώ, ότι όλοι είναι πολύ κοντά στο θέμα, όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Αρκεί βέβαια να βρουν τον τρόπο, γιατί και εκείνοι είναι σε ξένο τόπο και δεν ξέρουν πολλές φορές πώς να το πράξουν όταν θέλουν. Να κάνουν έτσι, κάτι σωστά. τέτοιο. Μάλιστα, κύριε Μαργαρίτη. Και προσοχή στον κόσμο, την αποφυγή διάφορων οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός ναι. και ζητάνε χρήματα κτλ. Βέβαια. Αυτό προς αποφυγή. Μπράβο. Βέβαια. Άλλωστε, λίγο τι... Ακριβώς, και άλλωστε δόθηκε επίσημα χτες από την κυβέρνηση αριθμός λογαριασμού όσον αφορά εκείνους που θέλουν να συνεισφέρουν χρηματικά. Έτσι, και μόνο αυτό, σε αυτό το λογαριασμό πρέπει να εμπιστεύεται ο κόσμος να καταθέτει αυτά τα όσα μπορεί ο καθένας εφόσον το θέλει βέβαια, έτσι.
Σωστά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό, πάρα πολύ σωστά. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Τίποτα, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να φέρει προϊόντα, ναι, να... και να συνεχίσουμε. Και αυτό, δίπλα στους κόσμους, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, μην τους ξεχάσουμε. Βέβαια, βέβαια. Μην τους ξεχάσουμε, οι άνθρωποι έχασαν ό,τι είχαν χτίσει μια ζωή. Βέβαια, το βοήθημα που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση με 5.000 ευρώ... Δεν νομίζω ότι τους λύνει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι για το σπίτι, κυρία Μαργαρίτη, είναι σαφές αυτό. Αυτό είναι για το δικό τους βοήθημα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν το πρώτο διάστημα, να δουν τι θα κάνουν και όλα αυτά. Τώρα, αν είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι είναι για το σπίτι. 2.000 σπίτια επί 5.000 ευρώ είναι 10 εκατομμύρια, είναι τα χρήματα τα οποία έδωσε Κύπρος. Ναι, ναι. Το βοήθημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Έπρεπε, λέτε. Να είναι πιο 2.000 μεγάλο. 2.000 σπίτια διαβάζουμε στο ίντερνετ. Ναι. Στις ειδήσεις 2.000 σπίτια ακούμε, 5.000 ευρώ mm-hmm. μας κάνει 10 εκατομμύρια. Ναι, ναι. 10 εκατομμύρια ακούσαμε ότι προσέφερε Κύπρος. Ναι. Ξέρετε, είναι και το θέμα που βρίσκεται η Ελλάδα οικονομικά αυτή τη στιγμή, έτσι, το γνωρίζουμε δεν όλοι. Είναι, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση η Κύπρος από εμάς. Ναι. Και εκείνη μέσα από κρίση είναι. Ναι, βέβαια είναι. Βέβαια πρέπει είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Mm-hmm. Ένας δρόμος λιγότερο που θα φτιαχτεί είναι τα χρήματα που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους μας για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, αυτά, να σε ευχαριστήσω θερμά και εύχομαι πραγματικά η ανταπόκριση και σήμερα και αύριο να είναι ακόμη μεγαλύτερη, ώστε να αυξηθεί και η ποσότητα για τους συνανθρώπους μας. Των ειδών πρώτης ανάγκης. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, Γερμανό. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.